με κρούστα αρωματικών μάλλον. Έχουμε βάλει κάρι, πάπρικα, βάλτε ό,τι σας αρέσει. Για πολλωστή φορά θα σας το πω. Και αφήνουμε στην άκρη τις πατάτες, αφήνουμε το αρνάκι να σιγοβράζει να γίνεται και πάμε να κάνουμε σήμερα ένα μιλφέιγ μπακλαβά ή μπακλαβά μιλφέιγ. Θα σας δείξω τώρα ακριβώς τι θα κάνουμε. Ουσιαστικά θα αποδομήσουμε το μιλφέιγ αλλά και το μπακλαβά και θα κάνουμε ένα πάντρεμα δημιουργικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά, να ξεκινήσουμε, να κάνουμε τα στάδια και να στήσουμε το πιάτο όσο γίνεται και το αρνάκι και να τελειώσουμε. Πάμε να δούμε τα υλικά. Μιλφέιγ μπακλαβάς. Για την κρέμα, 1 κιλό γάλα φρέσκο, 4 αυγά, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια corn flour, 2 καψουλάκια βανίλια ή ένα λοβό βανίλιας, 200 γραμμάρια σοκολάτα λευκή ή σε κομματάκια, 200 ml κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Για τα φύλλα, 5 φύλλα κρούσας χοντρά για πίτες ή 7 με 8 κανονικά φύλλα, 100 γραμμάρια αμύγδαλα ή καρύδια ή φιστίκια υγιεινή σκοπανισμένα, 2 κουταλιά στη σούπα ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο για το άλυμα των φύλλων. Για το σερβίρισμα, λίγη άχνη ζάχαρη, λίγη κανέλα, λίγο αμύγδαλο καβουρδισμένο και κοπανισμένο ή καρύδια. Λοιπόν, είδατε τα υλικά, πάμε να ξεκινήσουμε. Βάζουμε σε ένα μπλέντερ ζάχαρη, κρυσταλλική. Και έχω βάλει καρύδια αλλά και φιλέ αμυγδάλου. 2 ξηρούς καρπούς. Κανέλα και γαρίφαλο. Να αρωματίσουμε αυτό το μείγμα. Είμαστε ok. Και πάμε να σπάσουμε τα καρύδια με τα αμύγδαλα. Πάμε. Even if I try, even if I wanted to, and I can't change. Την υφή τους. Άλλο, μάλλον μια-δυο στροφές και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη. Θα βγάλω το μαχαίρι. Θα μυρίσω, θα βάλω λίγο ακόμα κανέλα με γαρίφαλο. Και θα τα αφήσουμε στην άκρη. Έχω ανοίξει, έχω μάλλον ένα πακέτο με φύλλα χωριάτικα. Θέλουμε πιο χοντρά. Το έχω περάσει από αλουμινόχαρτο για να μην μας στεγνώσει φυσικά. Αφήνουμε στην άκρη το αλουμινόχαρτο και κάνουμε το εξής. Λοιπόν, θα το ανοίξουμε. Απλώσω τη μεμβράνη και θα ανοίξουμε τα φύλλα. Θέλουμε 5 φύλλα. Λοιπόν, να δούμε πόσο παίρνει εδώ στο ταψί που έχω βάλει. Μάλλον θα τα βάλω όπως είναι τα φύλλα και άμα χρειαστεί μετά θα τα κόψω στις άκρες τα περιτά που θα μείνουν. Λοιπόν, λίγο βούτυρο εδώ και πάμε να στήσουμε το πρώτο. Το πάω προσεκτικά γιατί έχει αυτό που μένει τώρα εδώ, το κόψουμε στο τέλος. Πατήστε τις άκρες να πάει παντού. Εδώ στα τυχώματα. Λοιπόν, θέλει λαμαρίνα για να ψηθούν ομοιόμορφα. Αν το βάλετε σε βαθύ ταψί, δεν θα έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Που θέλουμε. Λοιπόν, πάμε. Τι θα κάνω τώρα? Θα ρίξω το μείγμα και θα στρώσω άλλο ένα φύλλο κρούστας. Λοιπόν, ουσιαστικά τι κάνουμε? Αντί για σφολιάτα, θα δημιουργήσουμε κρούστα από φύλλα κρούστας. Κρούστα από φύλλα κρούστας, ναι, χωριάτικα, με το μείγμα από τον μπακλαβά. Δεν θα το σιροπιάσουμε και θα στήσουμε όπως στείλουμε το μιλφέιγ. Αντί για σφολιάτα θα βάλουμε αυτά. Λοιπόν, πάμε. Δεύτερο. Τυχώματα. Πάει παντού και ό,τι μείνει στο τέλος, σας είπα και ψηθεί, θα το κόψουμε. Ξάλλου εμείς θα κάνουμε ό,τι σχήμα θέλουμε. Τετραγωνάκια λίγο μεγαλύτερα, ακόμα και όπως κόβουμε τον μπακλαβά. Ωραία, λίγο βουτυράκι. Να πάει παντού. Και να τα ψήσει, να τα κάνει τραγανά. Ένα. Αν θέλετε βάλετε και φύλλα κρούστας, απλά βάλτε λίγο περισσότερα. Βάλτε 4 ή και 5 φύλλα. Πάει παντού. Γιατί δεν θα
θα βάλουμε άλλο. Νομίζω ότι έχει μείνει άλλο ένα. Ωραία. Μπορεί να βάλουμε παραπάνω. Ωραία και εδώ. Λίγο βούτυρο. Και φυσικά από πάνω μετά. Καλό είναι μόλις βάλουμε το βούτυρο εδώ να τα αφήσουμε 2-3 λεπτά στο ψυγείο για να σφίξει και να μας βοηθήσει να το κόψουμε. Πάμε. Ωραία, θα αφήνω στην άκρη αυτό, να το πάρω εδώ. Να πατήσω πάλι με τα δάχτυλά μου. Και τώρα θα βάλω μπόλικο βούτυρο. Κόψουμε σε τετραγωνάκια όπως θέλετε. Κάντε το. Ένα καλό μαχαίρι και ψήσιμο. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, θα πάρω το μαχαίρι μου και πάμε να κόψουμε πρώτα στη μέση. Ίσα-ίσα να μην ακουμπήσει κάτω. Λοιπόν, 1, 2, 3. Λοιπόν, 3. Ένα εδώ. Άλλο ένα. Προσπαθήστε να πάτε μέχρι κάτω. Να μην ακουμπάει το μαχαίρι. Πάμε και εδώ που έχει ήδη είναι κομμένο. Και άλλο ένα. Και τώρα να το κόψουμε στη μέση. Οπότε μπορεί να βγάλετε, θα βάλουμε 1-2, δηλαδή να αλλάξει κρέμα και σπασμένο από πάνω όπως κάνουμε το μιλφέικ. Λοιπόν, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Ωραία. Πάμε και αυτά τα κόμματα. Να βλέπετε και κολλάει, βάλτε ελαφρά τα δάχτυλά σας και βοηθήστε το. Προθερμασμένο το φούρνο, αέρα στους 180. Νομίζω ότι βάζοντας στο φούρνο πρέπει να δούμε για άλλη μια φορά τα υλικά. Τώρα αυτά εδώ, ας πούμε, μπορείτε να τα μαζέψετε. Θα κόψουμε εδώ, αυτά μπορείτε να τα μαζέψετε. Το μαχαίρι. Εδώ. Και μπορείτε να τα ψήσετε σε ένα μικρό αν θέλετε. Και να τα τρίψετε μετά από πάνω. Λοιπόν, ωραία. Σιγά σιγά. Επίσης, όπως λέει η αγαπημένη Πάτρα, μου έδωσε τώρα μια πολύ ωραία ιδέα, μπορούμε να τα πάρουμε να βάλουμε σε ένα σελοφάν και να χρησιμοποιήσουμε να κάνουμε μια μικρή πατσαβουρόπιτα σαν ένα πυρεξάκι. Να μην τα πετάξουμε. Ωραία, λοιπόν, κόβω, τελειώνω, βάζω στο φούρνο να ψηθούνε. Να δείτε πάλι τα υλικά γιατί υπάρχει λόγος, πρέπει να το φτιάξετε και να γυρίσουμε να κάνουμε και την κρέμα. Πάμε! Μιλφέικ μπακλαβάς. Για την κρέμα, 1 κιλό γάλα φρέσκο, 4 αυγά, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια corn flour, 2 καψουλάκια βανίλια ή 1 λοβό βανίλιας, 200 γραμμάρια σοκολάτα λευκή ή σε κομματάκια, 200 ml κρέμα γάλακτος σε σαντιγί για τα φύλλα, 5 φύλλα κρούσας χοντρά για πίτες ή 7 με 8 κανονικά φύλλα, 100 γραμμάρια αμύγδαλα ή καρύδια ή φιστίκια υγιεινή σκοπανισμένα, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο για το άλυμα των φύλλων,
Για το σερβίρισμα, λίγη άχνη ζάχαρη, λίγη κανέλα, λίγο αμύγδαλο καβουρδισμένο και κοπανισμένο ή καρύδια. Ωραία, λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε και την κρέμα. Πρόκειται για μια κρέμα πατισερή, μια κρέμα ζαχαροπλαστική ουσιαστικά. Θα βάλουμε το γάλα σε χαμηλή φωτιά σχεδόν. Ίσα-ίσα να έρθει σε σημείο βρασμού. Και τι θα κάνουμε. Λοιπόν, παίρνουμε τα αυγά. Θα κάνουμε τη μισή ποσότητα από ό,τι σας δίνω, γιατί πρέπει να μείνει, να κρυώσει αυτή η κρέμα, η πατισερή, να την αφρατέψουμε με τη σαντιγή, την κρέμα γάλακτος που σας δίνω σε σαντιγή, να την κάνουμε ένα και να στήσουμε το γλυκό. Λοιπόν, χτυπάμε λοιπόν τα αυγά. Έχω ήδη έτοιμη εγώ, αν δεν καταλάβατε, μέσα στο ψυγείο, γιατί σας είπα ότι πρέπει να μείνει και να κρυώσει. Θα την αφήσετε στο ψυγείο μαζί με ένα σελοφάν από πάνω. Λοιπόν, βάλαμε αυγά με corn flour. Ανακατεύουμε με τη ζάχαρη. Το γάλα σε χαμηλή φωτιά να πάρει ίσα-ίσα μια βράση. Σας λέω ότι κάνουμε μια κρέμα πατισερή. Λοιπόν, γιατί φύγε λίγο να σκουπίσω. Βασίνα μου και το... Ωραία, πάμε. Βανίλια μέσα στο γάλα, βανιλίνη. Και προς το τέλος θα βάλουμε τη σοκολάτα, θα σπάσουμε τη λευκή σοκολάτα. Η διαφορά σε αυτή την κρέμα πατισερή ή αλλιώς κρέμα ζαχαροπλαστικής είναι η λευκή σοκολάτα. Λευκή σοκολάτα, η διαφορά της, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι η εξής. Λοιπόν, παίρνουμε το βούτυρο από το κακάο και έχει μια πάστα ουσιαστικά, είναι το βούτυρο του κακάου, και κάνουμε τη λευκή σοκολάτα με γάλα και το βούτυρο του κακάου, και φυσικά είναι ακόμα πιο γλυκή από την σοκολάτα την κοινή που έχουμε την κουβερτούρα, και πιο παχυντική από ό,τι λέει μέσα πολύ σωστά ο Κώστας. Είναι πιο παχυντική βέβαια. Θα βάλουμε 100 γραμμάρια. 200 για να φάει όλη η οικογένεια. Δηλαδή, τι αναλογεί. Θα βγάλουμε τόσο μεγάλη ποσότητα. Αναλογεί από 2 κομμάτια σοκολάτα. Λοιπόν, θερμίδες δεν ξέρω να σας πω. Να γίνει ένα λοιπόν, να ομογενοποιηθεί. Θα δώσω τώρα λίγη ένταση στο γάλα. Με το που αρχίζει να παίρνει βράση, να έρχεται σε σημείο βρασμού, θα ρίξω το 1/3. Τα 2/3, το πολύ μέσα εδώ, θα ανακατέψω σιγά σιγά για να φέρουμε τη θερμοκρασία του γάλακτος με τις κρέμας, γιατί αν τα βάλω εδώ κατευθείαν θα κόψει και θα γίνει ομελέτα. Ωραία. 215 θερμίδες, τα 28 γραμμάρια λευκή σοκολάτας, μάλιστα. Ένα λεπτό ακόμα. Θα κόψω τότε τη σοκολάτα σε τετραγωνάκια. Για να την πιάσει, να αφήσετε λίγο έξω, λόγω του αυξημένου βουτύρου, οπότε αρχίζει και μαλακώνει, δεν έχει καμία σχέση με την κουβερτούρα. Η κουβερτούρα πάλι παίζει ανάλογα σε κακαόμαζα. Ξεκινάει από 50%, 65%, 85%, φτάνει μέχρι και 90% κακαόμαζα. Δεν την πολύ χρησιμοποιούμε, τη λευκή σοκολάτα, σπάνια θα την βρείτε μπροστά σας ή και σπάνια νομίζω ότι θα αγοράσετε. Λοιπόν, συνήθως είναι για να κάνουμε κανένα γλάσο, εμείς θα κάνουμε κρέμα πατισερή για να φτιάξουμε το μιλφέι εδώ. Λοιπόν, σβήνω, παίρνω το κατσαρολάκι και θα ρίξω σιγά σιγά ανακατεύοντας. Και φυσικά πάρτε ένα καλό φρέσκο γάλα για να κάνετε την κρέμα σας πλούσια και γευστική, και μπορείτε επίσης να βάλετε, που σας δίνω, και λοβό βανιλάς Μαδαγασκάρης. Ωραία. Χαμηλώνω. Ανακατεύω εδώ όλο αυτό και πάμε να το ρίξουμε μέσα.
Τώρα θέλει προσοχή στο ανακάτεμα, θέλει να δώσουμε μια ένταση στη φωτιά και να ανακατεύουμε συνεχώς. Εδώ θα βάλω μέσα τα κομμάτια σοκολάτας, σαν να κάνουμε μια γκανάζ, με το που θα γίνει κρέμα. Λοιπόν, σαν να κάνουμε μια γκανάζ, θα βάλουμε σπασμένη τη σοκολάτα μέσα, θα πέσει ζεστό αυτό το μείγμα και φυσικά μέσα σε ένα, με δύο λεπτά θα το λιώσει. Θα λιώσει μάλλον τη σοκολάτα. Αν βάλουμε πάλι τη σοκολάτα μέσα τώρα όπως είναι, υπάρχει περίπτωση λόγω της αυξημένης θερμότητας, θερμοκρασία που έχει εδώ όλη αυτή η κρέμα να διαχωριστούν, να διαχωριστεί το βούτυρο και να κόψει και να πάει αλλού το βούτυρο και αλλού τα κομμάτια της σοκολάτας. Ουσιαστικά να μας κόψει. Καλύτερα εδώ να έχουμε τον πιο ασφαλή τρόπο, όπως κάνουμε μια γκανάζ. Ήδη παίρνει και βοηθάτε πάρα πολύ τα τυχώματα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι έτοιμη. Να τη βλέπετε, αρχίζει και αποκτά συνοχή. Σβήνω, ανακατεύω, βάζω μέσα στην ίδια μπασίνα τα κομμάτια σοκολάτας, ένα ανακάτεμα εδώ, από τα τυχώματα, μέσα. Ωραία. Και τώρα, δούλεμα για ένα με δύο λεπτά. Έχει αρκετή θερμοκρασία για να βοηθήσει να λιώσει τη σοκολάτα, κομμάτια σοκολάτας. Ήδη αρχίζει και λιώνει. Λοιπόν, σας είπα, πρέπει αυτή εδώ να μείνει, να κρυώσει μέσα στο ψυγείο και φυσικά όταν βάζετε ζεστά, δηλαδή βασικά δεν θα τη βάλετε ζεστή, θα την αφήσετε κανένα μισά ώρα έξω να γίνει χλιαρή, να έρθει σε σημείο δηλαδή να είναι χλιαρή, θα βάλετε βέβαια από πάνω κατευθείαν όσο είναι ζεστή και την αφήσετε έξω ένα κομμάτι σελοφάν για να μην πιάσει αυτή την πέτσα από πάνω και μετά τη βρούμε μέσα. Όταν θα φτιάξουμε τέλος πάντων την κρέμα μαζί με τη σαντιγή, θα βρούμε μέσα τα κομμάτια της πέτσας που θα πιάσει. Γι' αυτό όταν κάνετε κρέμες, βάλτε κατευθείαν πάνω. Να το έλειωσε. Ένα κομμάτι σελοφάν εδώ να κουμπάει στο ψυγείο να κρυώσει και μετά θα το κάνουμε ένα μαζί με τη σαντιγή. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τα φύλλα είναι έτοιμα. Η κρέμα είναι έτοιμη, έλειωσε παντού. Πήγε παντού μάλλον. Η σοκολάτα έχει λιώσει. Πάμε να δούμε τα υλικά, γυρίζουμε, στείνουμε το αρνάκι και φτιάχνουμε και το γλυκό. Πάμε. Για την κρέμα, 1 κιλό γάλα φρέσκο, 4 αυγά, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια corn flour, 2 καψουλάκια βανίλια ή 1 λοβό βανίλιας, 200 γραμμάρια σοκολάτα λευκή ή σε κομματάκια, 200 ml κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Για τα φύλλα, 5 φύλλα κρούσας χοντρά για πίτες ή 7 με 8 κανονικά φύλλα, 100 γραμμάρια αμύγδαλα ή καρύδια ή φιστίκια υγιεινή σκοπανισμένα, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο για το άλυμα των φύλων. Για το σερβίρισμα, λίγη άχνη ζάχαρη, λίγη κανέλα, λίγο αμύγδαλο καβουρδισμένο και κοπανισμένο ή καρύδια. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει και χωστήσει ένα με τα φύλλα του μπακλαβά και ένα πραγματικό μιλφέικ με φύλλο σφολιάτας. Λοιπόν, κανέλα είναι και άχνη ζάχαρη. Εδώ έχουμε αυξημένη θερμοκρασία και βλέπετε αρχίζει και χύνεται. Θα βάλουμε και κανελίτσα από πάνω. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Δείτε το. Βλέπετε, έχουμε εδώ αρκετή θερμοκρασία, όπως σας είπα, τα φώτα και αρχίζει και λιώνει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα, να μην μας λιώσει το γλυκό, να μην μας πέσει. Να σας πω τι κάναμε σήμερα. Λοιπόν, μαζί μας το κρεοπωλείο Χάσικος, στο κέντρο του Ρεθύμνου με αρνάκι καπαμά. Φυσικά, κάναμε και πατάτες σε κρούστα αρωματικών, μυρωδικών. Έχουμε λοιπόν πατάτες, οποίες έχω βράσει και τις πέρασα από αλεύρι και μια κρούστα αρωματικών. Και μετά σε καυτό λάδι, σε καυτό τηγάνι με λαδάκι ελαιόλαδο. Αν πάλι εσείς θέλετε, βάλτε ηλιέλαιο. Κάναμε λοιπόν το αρνάκι καπαμά με κανέλα και ηλάνης, γαρίφαλο, κρασάκι, πελτέ και στο τέλος έχω βάλει και λίγο κεφαλοτήρι ή κεφαλογραβιέρα, ό,τι θέλετε βάλετε. Και κάναμε και ένα μπακλαβά μιλφέιγ, είδατε τη διαδικασία, αρχίζει και χύνεται η πατησερή γιατί σας είπα έχει αρκετή ζέστη εδώ μέσα και ένα
Κανονικό μιλφέγγι με φύλλα σφολιάτα. Ωραία. Έτοιμη και σήμερα. Πάμε να τα δοκιμάσουμε φυσικά. Γιατί αρχίζει και λιώνει και ήδη έχει κομπεί σε πειρασμό με το γλυκό. Τι άλλο. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ που ήσταν πάλι εδώ. Τα ξαναλέμε. Γεια σας. Καπαμάν, πατάτα και μιλφέιγ. Κάντε. Τι μπορεί να λέω. Γεια! Yeah.